Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας χαιρετίζουμε τη σημερινή μας εκδήλωση για το αναπηρικό κίνημα 40-41. 80 χρόνια από το πογκρόμ των ταγματασφαλιτών και των κατακτητών και τις άγριες διώξεις κατά των αναπήρων. Αγαπητές συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 80 χρόνια μετά δεν ξεχνά, όπως πάντα, την αγωνιστική παρακαταθήκη, τη συμβολή στον απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας, τους αγώνες των αναπήρων του αλβανικού μετόπου, τους αντιστασιακούς αγώνες τους για επιβίωση και περίθαλψη και στην πορεία για την απελευθέρωση του λαού μας από το φασίστα ναζί κατακτητή, γράφοντας τη δική τους ξεχωριστή ηρωική σελίδα αγώνων στο γενικότερο αντιστασιακό απελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού λαού. Η πρώτη αντιστασιακή διαδήλωση κατοχής στην Αθήνα έγινε τους αναπήρους πολέμου το 40-41, το Γενάρη του 42. Διεκδικούσαν από τις αρχές της κατοχής βελτίωση της κατάστασης στα νοσοκομεία και τη διαβίωσή τους αυτά, τόσο σε τρόφιμα όσο και σε νοσηλεία. Με τον αγώνα τους ανάγκασαν τον κατοχικό υπουργό να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, ενώ στους έφεδρους Κρήτες που είχαν εγκλωβιστεί στην Αθήνα με την επίθεση των Γερμανών ναζί κατακτητών, δόθηκε κάποιος μισθός για να μπορούν να επιβιώσουν. Οι ανάπηροι πολέμου, πάνω από 15.000 που έμεναν στα 19 νοσοκομεία της Αθήνας, γιατί τα τραύματά τους απαιτούσαν νοσοκομειακή περίθαλψη, ήταν μπροστάριδες σε όλες τις κινητοποιήσεις του αθηναϊκού λαού την περίοδο της κατοχής, όπου συμμετείχαν με τα καροτσάκια τους που οδηγούσαν νοσοκόμες και τις πατερίτσες τους διεκδικώντας μέτρα για την επιβίωσή τους, ενώ σημαντική ήταν η βοήθειά τους στον αντιστασιακό αγώνα μέσα από τις οργανώσεις του ΕΑΜ, μετατρέποντας τα νοσοκομεία σε κάστρα αντίστασης κατά των κατακτητών. Οργανώθηκαν στο ΕΑΜ και με κάθε προφυλακή συμμετείχαν και βοηθούσαν στον αγώνα κατά του κατακτητή. Τη συμμετοχή τους στην πρώτη γραμμή με τα καροτσάκια που οδηγούσαν νοσοκόμες στα μεγάλα συλλαλητήρια κατά της επιστράτευσης της 3ης Μάρτη και του Ιούλη του 1943 για τη ματέωση της καθόδου των Βουλγάρων φασιστών στη Μακεδονία έδινε δύναμη και κουράγιο στο λαό. Έτσι, το αναπηρικό αντιστασιακό κίνημα στα νοσοκομεία αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο για τα σχέδια των χιτλερικών και των συνεργατών του σταγματασφαλιτών. Και καθώς δεν μπορούσαν να το διαλύσουν και να μεταφέρουν τους ανάπηρους σε άλλο μέρος για να τους απομονώσουν, προχώρησαν στο αύριο πογκρόμ της 30 Νοέμβρη, μεσάνυχτα προς ξημερώματα, χτυπώντας αδιάκριτα, σκοτώνοντας ακροτηριασμένους και βαριά τραυματίες και παραπληγικούς. Εκατοντάδες ανάπηροι έδωσαν τη ζωή τους και βασανίστηκαν. Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Χατζικώστα και στο Χαϊδάρι. Εκτός των άλλων, αξίζει να κρατήσουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Ότι οι ανάπηροι και οι υγειονομικοί και το υγειονομικό προσωπικό συμπορεύονται στους αγώνες του αναπηρικού αντιστασιακού κινήματος και που οργανώνονται μέσα στο αιαμικό κίνημα όπου πρωτοστατούσαν οι κομμουνιστές. Οι αγώνες και το παράδειγμά τους αποτελούν ακριβή παρακαταθήκη για τους σημερινούς και τους επόμενους αγώνες του λαού και της νεολαίας μας. Δείχνουν πως όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, όταν οι λαοί συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, με την οργάνωση και τον αγώνα μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ακόμα ένα στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί κατά τη γνώμη μας είναι ότι το αναπηρικό αντιστασιακό κίνημα δεν περιορίστηκε απλώς στα ζητήματα που τους αφορούσαν ως ομάδα, μα έλεσαν τα δικά τους επιμέρους αιτήματα για επιβίωση και βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με τα γενικότερα αιτήματα του απελευθερωτικού αγώνα, του αντιστασιακού απελευθερωτικού αγώνα του λαού μας, συμμετέχοντας στα μικρότερα και τα μεγάλα συλλαλητήρια του αθηναϊκού λαού. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν χρήσιμες παρακαταθήκες για το σήμερα, που σε άλλες συνθήκες και με άλλα αιτήματα οι υγειονομικοί μαζί με τον αγωνιστή λαό μας παλεύουν για βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας σε όφελος όχι μόνο του υγειονομικού προσωπικού, αλλά σε όφελος των εργαζόμενων μαζών. Η Πανελλήνια Ένωση
αγωνιστών εθνικής αντίστασης και δημοκρατικού στρατού Ελλάδας, τιμά και θα τιμά πάντα τους ήρωες και τα ιδανικά της εθνικής μας αντίστασης, του ΕΑΝ Ελλάς, που με την καθοδήγηση του τιμημένου ΚΚΕ έγραψαν λαμπρές σελίδες στους αγώνες του λαού μας για την απελευθέρωση, για κοινωνικά δημοκρατικά δικαιώματα, για μια Ελλάδα σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Και ας σκυλιάζουν τα χωράκια του συστήματος και της αστικής τάξης, προσπαθώντας να συκοφαντήσουν τους αγώνες αυτούς για το τιμημένο ΚΚΕ που πρωτοστάτησε. Δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτα, γιατί η αληθινή ιστορία της εθνικής μας αντίστασης, του ΕΑΜ Ελλάς και το έπος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας γράφτηκαν με το αίμα του λαού μας και μαζί των αναπήρων μας. Αιώνια τιμή και δόξα σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους ενάντια στον κατακτητή και τη βάρβαρη εξουσία και πολιτική της αστικής τάξης που με τις πλάτες και τα όπλα των Αγγλοαμερικανών υπεριαλιστών τότε αφαίρεσε την εξουσία από τον αγωνιζόμενο λαό. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.